Η επένδυση στον τουρισμό, η εξωστρέφεια, οι δράσεις που ενισχύουν την περιοχή μας ως προορισμό, αλλά και η στήριξη και ανάδειξη τοπικών μας προϊόντων αποτελούν για το Δήμο Καλαμάτσα, για τη Δημοτική Αρχή, όχι απλώς μια υποχρέωση, αλλά μια συνειδητή πολιτική επιλογή, μια προτεραιότητα. Σε αυτήν την κατεύθυνση, με σταθερά βήματα, με σχέδιο και με την καθοδήγηση των ειδικών του τουρισμού, ενισχύουμε τον προορισμό Καλαμάτα, δημιουργούμε συνθήκες ανάπτυξης και πραγματοποιούμε δράσεις ανάδειξης των πλεκτημάτων της περιοχής μας. Όπως άλλωστε προέκυψε και μέσα από τη μεγάλη διαβούλευση, η γαστρονομία αποτελεί μια από τις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσουμε προκειμένου να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους επισκέπτες, αυξάνοντας ταυτόχρονα το κομμάτι που μας αναλογεί από την τουριστική πίτα. Σε αυτό το πλαίσιο, το διάστημα από 21 έως 27 Νοεμβρίου 2022, στην Καλαμάτα έρχονται οι ημέρες τοπικής γαστρονομίας. Δράσεις που προφανώς θα εξελιχθούν σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, το επιμελητήριο, τους παραγωγούς, τους συλλόγους και τους επαγγελματίες εστίασης. Αναγνωρίζουμε ότι μόνο μέσα από συνεργασίες, μέσα από συνέργειες, μπορούμε να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα και όπως έχω πει πολλές φορές, η πόρτα του Δημαρχείου είναι ανοιχτή σε όλους εκείνους που θέλουν να συνεισφέρουν τη σκέψη και τις ιδέες τους. Οι μέρες τοπικής γαστρονομίας έρχονται με το γενικό συντονισμό να τον έχει το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας, αλλά με την καταλυτική πραγματικά συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων που ανέφερα. Η γαστρονομία για την Καλαμάτα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες για τουριστική ανάπτυξη και οφείλουμε να την υποστηρίξουμε και να την αναδείξουμε. Σας ευχαριστούμε. Σε συνέχεια αυτών που είπε ο Δήμαρχος, έχω να συμπληρώσω ότι την ερχόμενη εβδομάδα, με τη συμμετοχή επαγγελματιών του τουρισμού και των καταστημάτων εστίασης και όλων των ενδιαφερομένων, ο Δήμος οργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις που έχουν ως στόχο να αναδείξουν το γαστρονομικό μας πλούτο. Διότι, όπως είπαμε, η γαστρονομία επιλέχθηκε να είναι το πεδίο εκείνο που θα χαρακτηρίζει την ταυτότητα του τόπου μας ως τουριστικός προορισμός. Έτσι, τα καταστήματα, λεπτομέρειες θα πούν οι εκπρόσωποι τους, αυτή την εβδομάδα που έρχεται θα έχουν τοπικές γεύσεις, τοπικά μενού, μενού με τοπικές συνταγές και γεύσεις, και την Παρασκευή και το Σάββατο ο Δήμος οργανώνει εκδηλώσεις γευσηγνωσίας στο χώρο της κεντρικής αγοράς, στην καρδιά δηλαδή των τοπικών προϊόντων. Την Παρασκευή θα έχουμε γευσηγνωσία κρασιού και ποτών και ταυτόχρονα θα υπάρχει και μία διάλεξη, ομιλία για την εξέλιξη της ποτοπίας στην περιοχή μας. Γιατί αυτό είναι κομμάτι, η ποτοπία, από το 1850 και μετά αναδείχθηκε ως ένας παράγοντας οικονομικού πλούτου στην περιοχή. Το Σάββατο θα έχουμε εκδηλώσεις γύρω από το ελαιόλαδο, όπου σεφ της περιοχής και από τα ΙΕΚ της περιοχής της Καλαμάτας θα μαγειρέψουν τοπικές συνταγές με βάση το ελαιόλαδο και εκεί θα υπάρχει και γευσηγνωσία λαδιού αλλά και της χοντρολιάς, της ελιάς Καλαμάτας. Έτσι λοιπόν εμείς θέλουμε το γαστρονομικό πλούτο να τον αναδείξουμε μέσα από την ποιότητα των τοπικών μας προϊόντων. Και όταν γνωρίζουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τοπικών μας προϊόντων, μπορούμε και να τα παράγουμε, αλλά και να τα απαιτούμε από τους προμηθευτές. Θέλουμε με τον τρόπο αυτό η Καλαμάτα να αναδειχθεί σε γαστρονομικό προορισμό διεθνούς εμβέλειας. Και γι' αυτό και κάνουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Στηρίζουμε λοιπόν τα τοπικά και ποιοτικά μας προϊόντα. Να πούμε ότι είναι μια προσπάθεια του Δήμου Καλαμάτας να καθιερώσει την 26 Νοεμβρίου, που είναι η Παγκόσμια ημέρα ελιάς και ελαιολάδου, ως ημέρα αναφοράς στην πόλη μας, και όταν μας έγινε η πρόσκληση ως Σύλλογος Καταστημάτων να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια, δηλώσαμε εξ αρχής παρόν. Είναι μια πρώτη ευκαιρία να προσελκύσουμε κόσμο για την πόλη μας και να προβάλλουμε το γαστρονομικό πλούτο της περιοχής, ο οποίος είναι τεράστιος. Οι επιχειρήσεις λοιπόν εστίασης θα συμμετέχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια με ολοκληρωμένα μενού που θα προβάλλουν πρώτα απ' όλα τις πρώτες ύλες που έχει ο τόπος μας, αλλά και τις μαγειρικές ικανότητες των σεφ που έχουν τα καταστήματά μας. Όλη αυτή η προσπάθεια, η προσπάθεια των καταστημάτων εστίασης με τα μενού που έχουν δημιουργήσει για αυτή την εβδομάδα, θα δημοσιευθεί
Τα μενού δηλαδή θα δημοσιευτούν στο site του Δήμου, θα προβληθούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο κόσμος της Καλαμάτας αλλά και ο κόσμος που θέλει να επισκεφτεί την πόλη μας τη βδομάδα αυτή θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποιο μενού θα γευθεί και σε ποιο κατάστημα θα το απολαύσει. Το Σάββατο το πρωί στην κεντρική αγορά, την κεντρική λαϊκή αγορά της Καλαμάτας, η εστίαση και πάλι στο κομμάτι που θα υπάρχει γευσιγνωσία που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Αντιδήμαρχος, θα μαγειρεύσει, αρκετά καταστήματα δηλαδή της πόλης μας θα παρουσιάσουν τοπικές συνταγές, παραδοσιακές τοπικές συνταγές, μαγειρεμένες επί τόπου, δηλαδή στην κεντρική λαϊκή αγορά και θα προσφερθούν μερίδες στον κόσμο για να δοκιμάσει τις συνταγές τις οποίες θα έχουν ετοιμάσει τα καταστήματα. Με αφορμή λοιπόν αυτό, καλούμε τον κόσμο και την Παρασκευή το απόγευμα, όπου θα έχει τη γευσιγνωσία των ποτών και και της συνοποιίας, αλλά και το Σάββατο το πρωί που θα υπάρχει εστίαση και η γευσιγνωσία ελαιολάδου, να έρθει στην κεντρική λαϊκή αγορά Καλαμάτας, να παρευρεθεί και την Παρασκευή και το Σάββατο, γιατί... Παρασκευή και Σάββατο δεν είναι? Την Παρασκευή θα είναι πιο κλειστό, το Σάββατο θα είναι ανοιχτή η εκδήλωση. Ναι, παρόλα αυτά πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι και στο κομμάτι της ποτοποιίας που μπορεί να μην είναι ανοιχτή για το ευρύ κοινό γιατί είναι ποτά και αλκοολούχα, είναι για επαγγελματίες, αλλά νομίζω ότι αρκετοί επαγγελματίες εδώ της περιοχής μας αλλά και των γύρω περιοχών, των όμορων νομών, νομίζω θα επισκεφθούν γιατί θα έχουν τη δυνατότητα να δουν αποστάγματα και ποτά καθώς και κρασιά από τους τοπικούς παραγωγούς τα οποία θα παρουσιαστούν από γνωστούς μπάρμαν και θα γευτούν κοκτέιλ με τα τοπικά μας ποτά και τα τοπικά μας κρασιά. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια όλα τα καταστήματα της εστίασης που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια γιατί ήταν λίγο το χρονικό διάστημα το οποίο είχαμε για να οργανωθούμε, αλλά είχαμε μεγάλη συμμετοχή. Και νομίζω ότι είναι μια αρχή για να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή στο μέλλον. Για εμάς είναι το πρώτο βήμα για να καθιερώσουμε την 26η Νοεμβρίου ως ημέρα τοπικής γαστρονομίας και είναι στο χέρι μας, στο χέρι όλων, να καταφέρουμε να μετατρέψουμε την ημερομηνία αυτή σε παγκόσμιο κάλεσμα για να έρθουν να δουν την περιοχή μας με λάβαρο τη γαστρονομική μας κληρονομιά. Η Μεσσηνία και η Καλαμάτα μπορούν να γίνουν γαστρονομικός προορισμός. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να μπούμε στο χάρτη. Ως εκπρόσωπος του επιμελητηρίου μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Προέδρου και την αμέριστη συμπαράσταση στο εγχείρημα αυτό. Είναι μαζί στην προσπάθεια που κάνει ο Δήμος για να καταφέρουμε, όπως είπαμε, να κάνουμε την 26 Νοεμβρίου ως ημέρα τοπικής γαστρονομίας και ημέρα σταθμό για την περιοχή μας. Όλη η παραγωγή μέλη του επιμελητηρίου θα συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, θα είναι παρόντες στις εκδηλώσεις που θα γίνουν στην κεντρική λαϊκή αγορά και θα βοηθήσουν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Σκοπός και του επιμελητηρίου είναι να προβάλλει τα προϊόντα του μέσα από τη γαστρονομία. Και θα είμαστε συμμέτοχοι σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια δράση και πρωτοβουλία του Δήμου, όπου μας καλέσανε όλους τους συλλόγους, όλους τους μεσήνιους που είχαμε διάθεση να κάτσουμε να αγκαλιάσουμε αυτό το πράγμα. Νομίζω τοποθετήθηκε και ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Αδήμαρχος και ο Νίκος, για να μην γίνουμε κουραστικός και επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα. Θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο μόνο, ότι είναι μια δράση η οποία πρέπει να την αγκαλιάσουμε. Κάθε τι καινούριο ίσως έχει κάποιες παραλήψεις, κάποιες αστοχίες, γι' αυτό είναι και καινούριο. Αυτό θα πρέπει να το βελτιώσουμε με το που θα τελειώσει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε παραπέρα του χρόνου, ώστε αυτό να καθιερωθεί σίγουρα και να μπορέσει να εξελιχθεί. Μαζί μας σε όλα αυτά, και εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις επιχειρήσεις εστίας που συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα, γιατί όντως ήταν λίγο περιορισμένος ο χρόνος, αλλά είχαν διάθεση να το στηρίξουν. Πιστεύουμε σε οτιδήποτε καινούριο γίνεται και έχει μια εξωστρέφεια για την πόλη και γενικότερα για τη Μεσσηνία. Ίσως και με πρωτοβουλία του Δήμου αυτό του χρόνου μπορεί να γίνει και σαν Μεσσηνία, γιατί μιλάμε για μεσσηνιακά προϊόντα, να γίνει η αρχή ώστε να το αγκαλιάσουν και οι υπόλοιποι 5 Δήμοι της Μεσσηνίας και να δυναμώσει πολύ περισσότερο.